35-38 ονόματα στο φάκελο της τοκογλυφίας. Ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας ασφαλιστής, ένας επιχειρηματίας και ένας κατασκευαστής φαίνεται ότι έχουν κληθεί από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να δώσουν κατάθεση. Την ίδια ώρα που ακούγεται ότι θα ανοίξει ο φάκελος της τοκογλυφίας, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν φοβισμένοι. Παρά το γεγονός ότι όπως υποστηρίζουν βιώνουν το μαρτύριο της τοκογλυφίας, ωστόσο κρατούν το στόμα τους κλειστό, καθώς οι μέρες είναι δύσκολες για αυτούς, όπως τουλάχιστον τους απειλούν οι τοκογλυφοί. Μάλιστα λέγεται ότι έβαζαν συνεχώς καπέλο στα δανεικά, από 80% έως και 110%. Ενώ παρά το γεγονός ότι είχαν καλυφθεί και με τα παραπάνω τα κεφάλια, ήγηραν διαρκώς νέες απαιτήσεις και μάλιστα απειλούσαν τα θύματά τους. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η υπόθεση έχει επιστραφεί άλλη μία φορά στην ασφάλεια πατρών από την εισαγγελία, ώστε οι αστυνομικοί να καλέσουν συγκεκριμένους μάρτυρες που με τις καταθέσεις τους θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Αυτή τη στιγμή το σπίτι μας έχουν γίνει πάρα πολύ πληστηριασμοί, κυρία Μακρύ. Δεν μπορώ να σας πω από την αρχή πώς έχει ξεκινήσει, αλλά τα χρήματα που είχαν δοθεί από εξ αρχής ήταν 170.000 ευρώ. Έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε, σε τόχους κάπου 90.000 ευρώ. Ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημιουργεί σε πληστηριασμό για άλλα 170.000 ευρώ να μου πάρει την περιουσία μου. Καταγγελίες όμως έχουν γίνει και για 5% μηνιαίο επιτόκιο δανεισμού. Η υπόθεση είχε διερευνηθεί από την ασφάλεια όταν είχαν δοθεί 8 καταθέσεις από άτομα που υποστηρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα τοκογλυφικών απαιτήσεων. Για δάνειο 10.000 ευρώ, ο ένας από τους καταγγέλλοντες δήλωνε στην αστυνομία ότι εμφανιζόταν να χρωστάει περίπου 48.000 ευρώ. Το επιτόκιο λοιπόν δανεισμού είχε καθοριστεί σε 5% το μήνα, όταν το νόμιμο δεν ξεπερνούσε το 12,5% το χρόνο. Με απειλούν ο συγκεκριμένος δικηγόρος του συγκεκριμένου ανθρώπου αυτού, είναι δεινός εκτελεστής. Κάθε φορά που ερχόταν ο πληστηριασμός, υπέγραψε εδώ, υπέγραψε εκεί. Σίγουρα θα προκληθεί νέος θόρυβος στην Πάτρα για τα ονόματα που φαίνεται να εμπλέκονται με την υπόθεση τοκογλυφίας.